κύριε, κύριοι συνάδελφοι, να καθίσουμε στις θέσεις μας. Όσοι συνάδελφοι είναι στο κηλικείο να περάσουν στην αίθουσα. Έχει διαπιστωθεί απαρτία, ξεκινά η 34η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα δικαιολόγηση απουσιών για το κατεπήγον υπέρ κατά λευκό ομόφωνο το Σώμα αποφασίζει να συζητηθεί. Αργά το γύρω στις 12, γι' αυτό δεν έχει διανεμηθεί, υποβλήθηκε αίτημα από τη Λαϊκή Συσπήρωση, διαβάζω, να συζητηθεί προημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 10ης Νοεμβρίου του 2015 σχετικά με την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της Κυριακής. Κατόπιν του υπομηνύματος που έστειλε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας και άλλες Ομοσπονδίες και Σωματεία και το οποίο ενημερώνει για την παράστασή τους στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της Κυριακής, ζητάμε να συζητεί το θέμα αυτό προημερήσιας διάταξης σημερινής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περιφερειακή Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Την ίδια στιγμή ήρθαν στα συλλογικά όργανα και μου τα έθεσαν υπόψη οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες μας, ένα αίτημα του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας απευθύνεται σε μένα, με το οποίο με ενημερώνει ότι την 3η 10 Νοεμβρίου 2015 μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας θα παρευρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς εμπόρους προκειμένου να καταθέσουν τη θέση μας ενάντια στη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής, της Λευκής Νύχτης και τα διάφορα events. Και συνοδευότανε, αυτό το αίτημα έχει 9 εντεκάτου, σήμερα το έλαβα, υπόμνημα του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας 9 Δεκάτου του 2015 και αυτό σήμερα και υπόμνημα όφησα και διαφόρων συλλόγων με ημερομηνία 10 Δεκάτου απευθύνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τίθεται υπόψη της Περιφερειάρχου κυρία Δούλου. Οφείλω να ενημερώσω το Σώμα ότι αντικειμενικά λόγω του χρόνου που περίληφθαν στα χέρια μας δεν ήταν δυνατόν να διανεμηθώ σε εσάς. Αυτός είναι και ο λόγος. Και δεύτερον, να ενημερώσω τους κυρίους που τα απέστειλαν εδώ και παρευρίσκονται ότι και το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κανόνες, καθένας μπορεί να επικοινωνεί μαζί του και υπάρχει διεύθυνση συλλογικών οργάνων που θα μπορούν πιο έγκαιρα να στέλνουν τα έγγραφα και να ζητούν και επικοινωνία για να τοποθετηθούν. Αυτή η πρακτική δημιουργεί τις λειτουργίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή το Περιφερειακό Συμβούλιο από μόνο και τούτο δεν είναι καν ενήμερο, όχι από υπετιότητα της διεύθυνσης συλλογικών οργάνων, αυτών των ετοιμάτων. Κύριε, ακούστε να σας πω, δεν ξέρω ποιος είστε, το 10 μέρες, ακούστε το. Ακούστε κύριε, το 10 μέρες, όταν έχετε ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 ενδεκάτου και ένα έγγραφο με ημερομηνία 9 ενδεκάτου, σας παρακαλώ, όταν στέλνετε ένα έγγραφο 9 ενδεκάτου και 10 ενδεκάτου, αντιλαμβάνεστε, σας παρακαλώ κύριε. Κύριε, έχετε, ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω κύριε. Ακούστε, στη συνέλευση του κλάδου σας, να κρατάτε όποια διαδικασία θέλετε εσείς. Εδώ τη διαδικασία την κρατώ εγώ. Λέω το εξής, εγώ ενημερώνω το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι εσάς. Και λέω ότι έχω έγγραφα με ημερομηνία 9 και 10 ενδεκάτου, τα οποία δεν έχουν σταλεί. 9 και 10 ενδεκάτου, τα οποία δεν έχουν σταλεί. Δεν έχουν σταλεί 9 και 10 ενδεκάτου, δεν έχουν σταλεί στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και οφείλω να τους ενημερώσω. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, 9 και 10 ενδεκάτου είναι τα έγγραφα τα οποία δεν έχουν τεθεί υπόψη σας. Και επ' αυτού, αναφορικά με το αίτημα, ενημερώνω πάλι το Σώμα ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 4 Αυγούστου του 2015
στη 19η συνεδρίαση με αριθμό απόφαση 179 του 2015 έλαβε κατά πλειοψηφία απόφαση με την οποία αναπορρίπτει το αίτημα του Δήμου Ηλίου για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Δήμο Ηλίου 27 του 2015 για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Λευκή νύχτα» και την απόρριψη όλων των αντίστοιχων αιτημάτων που σχετίζονται με την επέκταση ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων. Αυτή είναι κατά πλειοψηφία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 179 του 2015 19η συνεδρίαση κατά τη διαδικασία από την λαϊκή συσπήρωση για το κατεπήγον. Κύριε Κοινωνίδη. Σας παρακαλώ, κύριε. Κυρία Κελογίδη, ελάτε στο βήμα. Ναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που το Περιφερειακό Συμβούλιο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος συζητάει τέτοια θέματα. Είναι πολύ σοβαρό. Το τελευταίο διάστημα σε ένα σωρό δήμους, άσχετα με την απόφαση που αναφέρατε πιο πριν, λειτουργούν τα καταστήματα ασίδωτα και τις Κυριακές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι δύσκολο πράγμα να συζητήσει, να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους πάνω να τοποθετηθούν και να δει το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα ορισμένα ζητήματα. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση και τους απασχολεί έντονα το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί. Τη σοβαρότητα του θέματος δεν την αρνείται κανένας. Είναι άλλη τάξη θέμα αν θα συζητηθεί σήμερα προημερήσια διάταξη ή αν θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν αρνείται κανένας τη σοβαρότητα του θέματος που να κληθούν και οι κύριοι που παρευρίσκονται εδώ, γιατί αν είχαν έρθει νωρίτερα σε μένα και επιτίθεται το ζήτημα και αξιολογικά ότι θα πρέπει να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάλι θα τίθετο. Δεν αρνείται κανένα τη σοβαρότητα του θέματος. Ακούστε να σας πω, δεν είναι θέμα να δεχτούμε το αίτημα. Όπως σας είπα και πάλι, κύριε, έχετε και εσείς κανόνες που λειτουργείτε, το ίδιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για το κατεπήγον... Ναι, κύριε, ναι, δεν σε εκπροσωπείτε. Δεν αρνείτε... Εντάξει. Λοιπόν, σε ψηφοφορία για το κατεπήγον... Σε ψηφοφορία για το κατεπήγον. Ποιοι ψηφίζουν να συζητηθεί σήμερα το θέμα που τίθεται από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Υπέρ το είναι η Λαϊκή Συσπήρωση, η κυρία Κουτσούμπα και η κυρία Νικολιδάκη και η κυρία Βασιλάκη. Δεν έχει πλειοψηφία το θέμα, δεν θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού. Προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015. Κύριε Κουτσούμπα, δεν έχετε το λόγο. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015. Ο κύριος Καραμάνος έχει το λόγο. Θα συζητηθεί και η έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του υπολογισμού Γ' τριμήνου του 2015. Λοιπόν, εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε, κύριε Σγουρέ. Ο κύριος Καραμάνος έχει το λόγο και για το πρώτο και για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι έγκριση αποτελεσμάτων και Β' τριμήνου και Γ' τριμήνου του 2015. Κύριε Καραμάνο, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να μείνω στα πολιτικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν. Κύριοι συνάδελφοι, θα παραμείνω στην πολιτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου και θα αποφύγω να αναφέρω πολλούς αριθμούς, θα αναφέρω μόνο τους ελάχιστους και τους αναγκαίους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται προκειμένου να έχουμε μια ουσιαστική εικόνα για τα αποτελέσματα. Κοίταξε πώς τσιμπάνει τώρα, κοίταξε πώς τσιμπάνει. Μιλώντας, επαναλαμβάνω, θα εστιάσω στην πολιτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων και θα αναφέρω όσο γίνεται λιγότερους τους ελάχιστους δυνατούς αριθμούς προκειμένου να μπορέσουμε να εξαγάγουμε τα ουσιώδη πολιτικά συμπεράσματα τα οποία αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα δύο πρώτα, για το δεύτερο και για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Όπως θα έχετε δει και στις εισηγήσεις της υπηρεσίας τις οποίες σας έχουμε διαβιβάσει, τα αποτελέσματα τα οποία συζητάμε σήμερα διαμορφώνονται αφενός με βάση το απλογραφικό σύστημα και αφετέρου με βάση το διπλογραφικό. Ελπίζω ότι όλοι έχετε λάβει τους αναγκαίους πίνακες οι οποίοι ειδικώς αφορούν το διπλογραφικό σύστημα. Από όλη αυτή τη μελέτη των αποτελεσμάτων νομίζω ότι το κεντρικό συμπέρασμα το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι η εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αυτά τα δύο τρίμηνα είναι ομαλή και αυτό παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν το ίδιο διάστημα στη χώρα μας. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω ότι και εμείς υποστήκαμε μια σημαντική υστέρηση στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους τόσο για τα λειτουργικά έσοδά μας, όσο και για τη μεταφορά μαθητών, όμως ως Περιφέρεια Αττικής ανταπεξήλθαμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας και όλα εκτελέστηκαν κανονικά. Και μάλιστα στη μεταφορά μαθητών, θέλω να το τονίσω, επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό, για πρώτη φορά οι μεταφορείς πληρώθηκαν εγκαίρως, δηλαδή όταν είχε τελειώσει το μεταφορικό έργο, τότε λίγες εβδομάδες μόνο αργότερα εξοφλήθηκαν και οι ίδιοι. Να πω επίσης ότι σε θετική εξέλιξη βρίσκονται τα έσοδα από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων που είναι ο κεντρικός πόρος τον οποίον έχει η Περιφέρεια Αττικής πέραν των εσόδων τα οποία έχουμε από την κεντρική κυβέρνηση. Λοιπόν, στα τέλη και τις άδειες από τις μεταβιβάσεις των οχημάτων οι πράξεις έχουν εξελιχθεί αρκετά θετικά. Η στέρηση σημειώνεται και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους λόγους στην ίσπραξη των παραβόλων και των προστήμων. Βέβαια πρέπει να είναι γνωστό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το έχω τονίσει και άλλες φορές αλλά επανέρχομαι και με αυτή την αφορμή, ότι η παρακολούθηση των προστήμων με τον τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα όχι μόνο στην Περιφέρεια Αττικής αλλά συνολικά στο ελληνικό δημόσιο είναι εξαιρετικά προβληματική και εμείς προσπαθούμε να παρέμβουμε και να διαμορφώσουμε μια νέα διαδικασία για την παρακολούθηση της ίσπραξης των προστήμων. Τέλος να πω ότι ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εξέλιξη στην ίσπραξη τόκων και αυτό θα συνεχιστεί και το δεύτερο στο υπόλοιπο έτος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρήματα, τα ταμιακά διαθέσιμα πλέον βρίσκονται σε ποσοστό 90% σε προθεσμιακούς λογαριασμούς.
Δηλαδή το συντριπτικό μέρος των διαθεσίμων είναι πλέον σε προθεσμιακούς λογαριασμούς και επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών βρίσκεται κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αυτή τη στιγμή περίπου 211 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία απολαμβάνουν ένα πολύ ευνοϊκό επιτόκιο ύψους 3,16% όταν στις εμπορικές τράπεζες το επιτόκιο αυτό προ των κεφαλαιών ελέγχων ανήρχεται σε καθαρό 1,7% και σήμερα είναι κάτω της μονάδας περίπου στο 0,9%. Υπάρχει σημαντικότατη απόδοση και προφανώς ασφάλεια από την τοποθέτηση των διαθεσίμων μας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τα έργα, οι επενδύσεις εξελίσσονται με τον ρυθμό που συνήθως εξελίσσονταν στην περιφέρεια Αττικής. Το ύψος της απορρόφησης αυτή τη στιγμή στα έργα από ίδιους πόρους, που είναι και το σημαντικό γιατί αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, ανέρχεται σε 10,2 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό το οποίο θα δείτε σημειωμένο δίπλα στη στήλη σε ό,τι αφορά το απλογραφικό σύστημα είναι χαμηλό, είναι 1,99%, αλλά όπως έχω πει και άλλη φορά, αυτό είναι ένα πλασματικό ποσοστό, το σημειώνω, είναι ένα πλασματικό ποσοστό, διότι αναφέρεται στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα, ο οποίος ξέρετε είναι πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό το λόγο είναι αυτός ο λόγος, αυτό το ποσοστό περιορισμένο, είναι μικρό. Πρόκειται για μία λάθος, ας το πω έτσι, απεικόνιση της πραγματικότητας, όμως αυτό είναι το οποίο ζητείτε με βάση τους πίνακες του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε και συνεπώς το περιλαμβάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο το ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά βέβαια αφορούν, όπως προείπα, το απλογραφικό σύστημα. Τώρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω, κλείνοντας, ότι τα αποτελέσματα, όπως διαπιστώσατε, βγαίνουν με βάση το διπλογραφικό σύστημα. Είχαμε αρκετή δυσκολία στην εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος και τα γνωρίζετε αυτά από παλαιότερες τοποθετήσεις μου. Η δυσκολία αυτή συνεχίστηκε και στο διάστημα αυτού του τριμήνου, ειδικά του δευτέρου τριμήνου. Γι' αυτόν τον λόγο βγήκαν και τα αποτελέσματα με καθυστέρηση, παρότι η υπηρεσία εγκαίρως τα εξέδωσε με το απλογραφικό σύστημα, όμως επιμείναμε στην έκδοση με βάση το διπλογραφικό σύστημα, προκειμένου να πιέσουμε τις καταστάσεις και να καταφέρουμε να μπει τόσο, ας το πω έτσι, η κουλτούρα, όσο και η υλοποίηση του διπλογραφικού συστήματος μέσα στις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Και αυτό το οποίο καταφέραμε είναι ότι για το τρίτο τρίμηνο βγάλαμε αποτελέσματα με βάση το διπλογραφικό σύστημα και εγκαίρως αυτή τη φορά. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο. Η περιφέρεια Αττικής πια μπορεί να στηρίζεται στο διπλογραφικό σύστημα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φέρει ικανοποίηση σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να πω σε ό,τι αφορά το διπλογραφικό ότι θα υπάρξει και μία ειδική ενημέρωση σε επόμενη συνεδρίαση. Προγραμματίζουμε αυτό διότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε τώρα πια τη λειτουργία του διπλογραφικού αφενός με την κατάλληλη εκπαίδευση των υπηρεσιών και αφετέρου με την ανάπτυξή του και την παρακολούθηση και άλλων επιπέδων καταγραφής και απολογισμού στοιχείων. Πάντως όλοι έχετε στα χέρια σας τους πίνακες με το γενικό και τα αναλυτικά ισοζύγια και όλους τις εκτυπώσεις που αφορούν τους επιμέρους λογαριασμούς. Με βάση αυτά θα ήθελα να σας καλέσω να εγκρίνουμε τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2015 και του τρίτου τριμήνου του 2015 και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Ερωτήσεις? Υπάρχει κάποια τοποθέτηση? Κύριος Καράμπελας. Κύριος Νατουσογιαννάκης. Κύριε Νατουσογιαννάκης, κύριε Κουτσούμπα.
Ευχές στον κύριο Χαρδαλιά που σήμερα έχει εορτή γενεθλίων. Κύριε Χαρδαλιά, ένα χρόνια πολλά. Πληροφορήθηκαν ότι έχετε... Δεν λέμε ηλικία, όχι. 35. Όσο θέλει είναι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα μου επιτρέψετε πριν πω στο θέμα, επειδή με έχουν ρωτήσει κάποιοι περιφερειακοί συμβούλοι, να πω το εξής. Σε σχέση με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο Πόθεν Έσχες, που όλοι οι περιφερειακοί συμβούλοι πρέπει να κάνουν, τώρα με μια απόφαση της Πρόεδρου της Κωνσταντοπούλου λίγο πριν φύγει, πρέπει να υποβάλουμε και μια δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Μια δήλωση, θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Βουλής. Το ερώτημα είναι ότι όσοι θα κάνουν από εδώ και πέρα, καλώς θα κάνουν και τα δύο. Όσοι όμως είναι πολλοί που έχουν υποβάλει, θα πρέπει να ξαναπάνε και να κάνουν τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Γιατί είναι σοβαρό και πρέπει σε αυτά τα θέματα να είμαστε συνεπείς όλοι. Κύριε Καράμπελο, να το παραλάβετε γιατί έχετε ρωτήσει. Θα το δείτε στην δήλωση της Βουλής, στην ιστοσελίδα της Βουλής. Λέτε δήλωση οικονομικών συμφερόντων μαζί με το Πόθεν Έσχες είναι δύο έγγραφα. Λοιπόν, θα τα βρείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. 26 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο και για το τρίτο τρίμηνο του 2015. Ο νόμος 3852, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, λέει τα εξής. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η έκθεση μετά το συνημμένο της υποβάλλεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο έως 30 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εδώ, ας πούμε ότι έρχεται σχεδόν κανονικά το τρίτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο όμως έρχεται σχεδόν, το δεύτερο τρίμηνο έρχεται σχεδόν μετά από 4 μήνες. Μάλιστα γνωρίζετε ότι για την καθυστέρηση που υπήρξε στη συζήτηση του πρώτου τριμήνου είχε γίνει και ολόκληρη επερώτηση. Παρ' όλα αυτά και παρότι η υπηρεσία τα κατέθεσε έγκαιρα, η διοίκηση δεν το έφερε για τους δικούς της λόγους, δείχνοντας εκτός των άλλων και έλλειψη στοιχειώδη σεβασμού τη στιγμή που η αντιπολίτευση τη ζητάει κάτι να τηρηθεί και έλλειψη στοιχειώδη σεβασμού. Εγώ θα το έλεγα αλαζονία της εξουσίας. Η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε λοιπόν να το φέρει έγκαιρα. Οφείλω λοιπόν να επισημάνω εδώ και κάποια άλλα σημεία λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής. Δεν δουλεύει καλά η Οικονομική Επιτροπή και θα σας πω. Παρόλο ο κύριος Καρμάδας μπορεί να πει ότι κουράζεται, εν τούτης εγώ λέω ότι η Οικονομική Επιτροπή δουλεύει καλά. Και θα σας πω δύο-τρία σημεία, δεν θα πω σε λεπτομέρειες πολλές. Δεν μαγνητοφωνούνται οι συνεδριάσεις και δεν κρατιούνται πρακτικά. Είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δεν κρατιούσα για την προηγούμενη περίοδο δεν λέει τίποτα. Προχωράει η ζωή και πρέπει να βελτιώνουμε πράγματα. Σε κάθε συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής έρχονται πάρα πολλά θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 20-30 κάθε φορά έρχεται δηλαδή ημερήσια διάταξη και έρχονται καμιά 20-30 εκτός ημερήσιας. Αυτό έχει τις εξής παρενέργειες. Πρώτον, είναι καταστρατήγηση του νόμου. Το κατεπήγον είναι κατεπήγον. Για να έρθει ένα θέμα ως κατεπήγον, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει κατεπήγον. Άρα καταστρατηγούμε τους νόμους. Το δεύτερο, δεν προλαβαίνει κανένας σύμβουλος στην Οικονομική Επιτροπή να διαβάσει. Και ψηφίζουμε. Έτσι, με μεγάλο κίνδυνο να ληφθούν λάθος αποφάσεις και με μεγάλο κίνδυνο να μπουν σε περιφέτειες οι περιφερειακοί σύμβουλοι που ψηφίζουν αυτές τις αποφάσεις. Να σας πω έτσι ένα ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, δεν υπολογίζουμε, η σημερινή διοίκηση δηλαδή, δεν υπολογίζει κανόνες που υπάρχουν χρόνια και νόμους. Παράδειγμα. Το σχέδιο του προϋπολογισμού έπρεπε να έχει ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή και να έχει ανέβει στην ιστοσελίδα. Μέχρι τις 5 Μάρτου. Φανταστείτε ότι λέει τώρα ο νόμος ότι μέχρι 15 Νοεμβρίου έπρεπε να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, ακόμα δεν έχει, μπει καν το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Τρομερή καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει δυσλειτουργία σε όλη τη δουλειά της περιφέρειας. Εγώ νομίζω όμως ότι ο πραγματικός λόγος που καθυστέρησε να το φέρει το θέμα η Οικονομική Επιτροπή να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η χαμηλή εκτέλεση του προϋπολογισμού κυρίως ως προς τα έργα. Στα νούμερα να σας πω στο τρίτο τρίμηνο είναι στο 50% η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έργα
που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια είναι στο 50% από πέρυσι. Πολύ μεγάλη πτώση και δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που είναι σε εξέλιξη. Τα βλέπεις σε πολλά σημεία να έχουν σταματήσει. Να σας πω παράδειγμα, προχθές ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή το πολιτιστικό κέντρο του Καματερού, το ξέρει ο κ. Ζανάκος, 9 μήνες είχε παγώσει. Έτσι. Εγώ βλέπω την πρώτη παιδική χαρά στο Περιστέρι, πολλούς μήνες να έχει σταματήσει. Πάρα πολλά έργα θα μπορούσαν να πήρουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, είναι σταματημένα. Και είναι απίστευτο αυτό, γιατί η Περιφέρεια Αττικής είναι ο μόνος φορέας, χάρη στη συνετή διαχείριση του Γουρού, είναι ο μόνος φορέας κρατικός στην Ελλάδα που έχει λεφτά να μπορέσει να διαθέσει έργα. Ούτε το Βράδος έχει, ούτε ο πρώτος βαθμός έχει, ούτε καμιά άλλη περιφέρεια έχει. Μόνο εμείς έχουμε τα 300 τόσα εκατομμύρια τα οποία τόσο τα κατηγορήσατε, τα οποία όμως και πάλι δεν. Παρότι υπάρχουν, τα βάλαμε στην Τράπεζα Ελλάδος, δεν ξέρω αν παίρνουμε αυτό το επιτόκιο, μπορεί να περιμένουμε τα στοιχεία, μπορεί να είναι και καλό το επιτόκιο από το 3, αλλά βγάζουμε τόκους, ενώ υπάρχουν έργα σε εξέλιξη και είναι παγωμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω ακόμα ότι η παράταξή μας έχει ζητήσει μια αναλυτική κατάσταση για τα έργα, σε ποιο βαθμό που βρίσκεται το καθένα κτλ. Δεν έχει απαντηθεί, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να επιληφθείτε ως Πρόεδρος να τηρούνται τα χρονικά όρια για τις απαντήσεις και φυσικά θα επιφυλαχθούμε αν θα πρέπει να έρθει σαν επερώτηση το θέμα. Αλλά νομίζω θα πρέπει να κάνετε το πάνω ώστε να υπάρξει απάντηση. Άρα λοιπόν, τι λέμε λοιπόν, ότι δεν μπορεί η σημερινή διοίκηση να προχωρήσει τα έργα, τα πάει στο 50% παρότι υπάρχουν πολλά έργα. Γιατί είναι δύσκολη η διοίκηση της περιφέρειας, ήταν εύκολα τα λόγια που λέγαμε αλλά στην πράξη δυσκολευόμαστε. Άλλο παράδειγμα, λέγαμε λοιπόν ότι θα εξαπλασιάσουμε τα κονδύλια για τον κοινωνικό τομέα. Πανηγυρικά το διαφημίσαμε, το κάναμε για τον κοινωνικό τομέα. Πόσα λεφτά καταναλώθηκαν από τον κοινωνικό τομέα, κύριε Περιφερειάρχα, από τα 13 εκατομμύρια που βάλατε και τα πολυδιαφημίσατε, πόσα έχουν καταναλωθεί? Τώρα πριν λίγο μίλαγα και ρώτησα ένα πιλωτικό έργο που υπήρχε για το Πέραμα και ακόμα και αυτό δεν έχει ξεκινήσει. Ούτε από παλιά είμαστε όλοι σύσσωμοι και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει για διάφορους λόγους. Αυτό σας το λέω γιατί πολύ εύκολα κατηγορούσατε ότι δεν υπάρχει ευαισθησία στα κοινωνικά έργα και στην πραγματικότητα ούτε εσείς κάνατε το παραμικρό. Και φυσικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι παρόλο που είδατε στην πράξη ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολο να γίνουν, εντούτοι στην ειδική περιγραφή περιπραγμένου του έτους, και θα σα πω τα 3-4 και τελειώνω. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στην ειδική περιγραφή που κάνατε, καταγραφή περιπραγμένων έτους της Περιφέρειας Αττικής, το βάζατε. Ενώ δεν κάνατε τίποτα, δεν το απορροφήσατε, το βάζατε σαν σημαντικό ότι το εγγράψατε στον προϋπολογισμό. Και τι σημαίνει αυτό? Να σα πω τι άλλο σημαντικό βάλατε, τα 4 πρώτα σημαντικά σα. Για τη χρονιά, λέει, που πέρασε, μεταφέρονται οι μαθητές καλύτερα από πρώτα. Τι είναι αυτό? Ακόμα. Καταρχήν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα γενικά ως τους μαθητές, αλλά ακόμα και μέχρι και αύριο ακόμα έχει έκταση η Οικονομική Επιτροπή για τέτοια θέματα. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν λυθεί. Το βάζετε πρώτο, το κάνατε καλύτερα. Δεύτερο, λέει, να εξαπλασιάσει τα κονδύλια του ονομαφωμένου προϋπολογισμού του 2015 για το κοινωνικό έργο. Το γράφετε, το προβάλλετε στην κοινωνία ενώ δεν λέτε ότι δεν απορροφήσατε τίποτα. Να παρασυνδέσει, λέει, με απλές διαδικασίες σε συνεργασία με την ΔΕΗ το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να πει τώρα κανείς? Εκτός που εσείς είπατε ότι ήταν 98 άτομα, τα οποία δεν απληρώσατε τη ΔΕΗ γιατί δεν επιτρεπόταν τότε, ακόμα το βάζετε στα έργα σας. Δηλαδή αυτό θέλει λίγο τροπή, αφού δεν το κάνατε. Κοροϊδέψατε την κοινωνία, το διαφημίσατε ότι το κάνατε και ακόμα το γράφετε. Δηλαδή, τι να πει κανείς? Από πού διαβάζετε? Διαβάζω την ειδική καταγραφή πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό είναι, περίπου, η απορρόφηση. Εντάξει, αν σας πειράζει, κύριε Καραμάνο, να σταματήσω εδώ. Να πω μόνο ότι να το φέρετε το θέμα του διπλογραφικού, καλό είναι,
Είδατε πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστεί. Το είχε ξεκινήσει η προηγούμενη διοίκηση, το έφτασε σε κάποιο σημείο. Και εσείς παρότι το βρήκατε σε ένα σημείο φτασμένο, ετούτοις 15 μήνες ακόμα δεν έχει τελειώσει. Βλέπω την αγωνία σας και κάνετε προσπάθειες για να το προχωρήσετε, ετούτοις δεν έχει προχωρήσει. Σας λέω μόνο ότι κάποιοι πίνακες που δώσατε, μην το θεωρούμε αυτό διπλογραφικό. Αυτοί οι πίνακες που έχετε δώσει είναι κάποια στοιχεία μεταφοράς από το προγραφικό στο διπλογραφικό, αλλά και του κόδου της ελλείψης. Φερβίν, αν μπεις μέσα, δεν θα δεις κάποια στοιχεία αναβλήσεις. Ακόμα σας λέω ότι το Ρώσα στην Οικονομική Επιτροπή, ακόμα και τώρα, σας ρωτάω, στο 50, κάτι λεφτά που κάτι στην Α κτλ. Τι είναι, ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς διαβάζοντας το διπλογραφικό. Μπορείτε. Φυσικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, αφού μπορείτε και είστε σε θέση, να μου πείτε το κονδύλι. Ενδιάμεση λογαριασμή Α, 9 εκατομμύρια ότι χρωστάμε. Ενδιάμεση λογαριασμή Α και το 53-90 δικαιούχοι μη εμφανιστησών επιταγών, 11 εκατομμύρια. Δείχνει ότι χρωστάμε 11 εκατομμύρια, δεν έχουν εισπράξει επιταγές. Και το 50-90 δείχνει ενδιάμεση λογαριασμός Α, 9 εκατομμύρια ότι χρωστάμε. Και σύνολο δείχνει ότι χρωστάμε στους προμηθευτές 22 εκατομμύρια. Φετινά, όρια τα περσινά. Άρα αυτό είναι εικόνα διπλογραφικού. Δεν λέω για την προσπάθεια, απλώς δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε. Αν δείτε τους λογαριασμούς, που είναι απλούστατο το να είναι σωστοί, υπάρχουν ολόκληροι κωδικοί που δεν γράφουν ούτε αιτιολογία. Εν πάση περιπτώσει, στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε, προχωρήστε το, φέρετε το να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μεσοβελέκης. Πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να κάνουμε μια επισήμανση σχετικά με την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, στάση που ακολουθεί η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλου και η διοίκηση να αρνούνται κατά εξακολούθηση να συζητήσουν ζητήματα που έρχονται από φορείς και απασχολούν το λαό και για αυτούς είναι πολύ σοβαρά. Εξαίρεση γίνεται μόνο όταν το θέμα που έρχεται το φέρνετε μόνοι σας, σας συμφέρει, θεωρείτε ότι είναι, μπας περιπτώσει να το πω έτσι, σας βολεύει. Νομίζω ότι αυτή η στάση δεν είναι καλή, δεν είναι σωστή, μπας περιπτώσει να μπούμε στο θέμα. Εμείς έχουμε καταψηφίσει το σύνολο του προϋπολογισμού με συγκεκριμένα επιχειρήματα τότε που συζητήθηκε. Τα αποτελέσματα του δεύτερου και τρίτου τριμήνου έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που και τότε λέγαμε. Πολύ σύντομα θα δώσουμε ορισμένα στοιχεία με βάση αυτά που, πώς το λένε, τα στοιχεία που εσείς δώσατε, που αποδεικνύουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του προϋπολογισμού και τα αποτελέσματά του. Στη σύνθεση των εσόδων για το πρώτο τρίμηνο, και για τα δύο τρίμηνα βεβαίως, έτσι, αν αφαιρέσουμε τις επιχορηγήσεις για τρίτους που η περιφέρεια παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή και δεν είναι δικά της χρήματα, τα παίρνει από κάποιο Υπουργείο και τα δίνει στους φορείς που πρέπει να χρηματοδοτηθούν, να επιδοτηθούν κτλ. Τα έσοδα για το β' τρίμηνο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από τους ΚΑΠ, ήταν 6.919.509,60 ευρώ. Από φόρους και τέλη για το πρώτο τρίμηνο, είχαμε 16.002.319 ευρώ. Και από παράβολα και πρόστιμα 1.422.869 ευρώ, δηλαδή σύνολο έχουμε 17.425.189 ευρώ έσοδα το δεύτερο τρίμηνο. Στο τρίτο τρίμηνο από τους ΚΑΠ τα έσοδα είναι 9.677.000. Από τους φόρους και τα τέλη
είναι 23.553.000 και από τα πρόστιμα και παράβολα είναι 1.980.000, σύνολο 25.533.152 ευρώ και κάτι ψηλά. Δηλαδή, το 70% των εσόδων της περιφέρειας είναι φόροι και τέλη που επιβάλλονται στο λαό και το 30% είναι από την κρατική χρηματοδότηση, που βέβαια και εκεί ο λαός την πληρώνει, έτσι δεν τη δίνει κανείς άλλος. Αλλά δείχνει όμως το χαρακτήρα που έχουν, δηλαδή πως το λένε, τα έσοδα της περιφέρειας και τα λοιπά. Δεύτερο, επιβεβαιώνεται κατά τη γνώμη μας ο αντιλαϊκός χαρακτήρας του προϋπολογισμού σας και από την απορροφητικότητα των κονδυλίων για έργα και επενδύσεις, που στο πρώτο τρίμηνο ήταν 1,26% και στο δεύτερο τρίμηνο 1,99%. Και την ίδια στιγμή στην περιφέρεια Αττικής ο λαός, κυριολεκτικά ο φτωχός λαός, πνίγεται με την πρώτη βροχή. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες πότε ήταν, συζητάκαμε εδώ αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο δημιουργήθηκε και φέτος και δημιουργηθεί και πέρσι και πρόπερς και πάει λέγοντας. Ο αντισεισμικός έλεγχος και η θωράκιση γι' αυτό το λόγο είναι ανύπαρκτη στην περιφέρεια Αττικής. Οι ελάχιστες υποδομές για το λαό και την νεολαία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παροχές πρόνοιας κτλ. Ρημάζουν ή όσες λειτουργούν τις ακριβοπληρώνουν αυτοί που κάνουν χρήση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να πάει ένα παιδί, παράδειγμα, να παίξει μπάλα σε ένα γήπεδο, άμα δεν πληρώσει δεν θα παίξει ή δεν θα πάει σε αλάνο. Την ίδια στιγμή και εσείς, όπως και η προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας του κυρίου Σγουρού, έχετε παρκάρει, σε εισαγωγικά το παρκάρι, τα αποθεματικά της περιφέρειας στην τράπεζα, που αυτό σας απέδωσε 8 εκατομμύρια και κάτι τόκους και μάλιστα κομπάζετε και γι' αυτό, γιατί λέει πήραμε από εκεί 8 εκατομμύρια. Ή τα δίνετε στην κυβέρνηση, 80 εκατομμύρια περίπου, για να πληρώσει τους δανειστές, κάθε τα άλλα που λέγατε ότι θα τους διώξετε, θα τους αυτό, θα κάνετε, θα ράνετε κτλ. Έτσι. Αυτά νομίζουμε είναι αρκετά, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, γιατί εμείς θα καταψηφίσουμε και τα, πώς το λένε, και το πρώτο και το δεύτερο και το, δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι είναι αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείστε με συνέπεια, η αλήθεια είναι αυτή, με πίστη, η αλήθεια είναι αυτή, και μάλιστα και με θράσος ορισμένες φορές, η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρία Κουτσούμπα. Στο τρίτο τρίμηνο έχει μία φράση μέσα στις δαπάνες, έτσι ξεκινάει όμως και ο απολογισμός του δεύτερου τριμήνου και έτσι ξεκινούσε και του πρώτου τριμήνου. Λέει, οι δαπάνες μας περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 9,44% επί αυτού. Είναι προφανές ότι αυτό είναι μία καθαρή αντιστροφή της πραγματικότητας. Δεν περιορίστηκαν, μάλλον δεν είναι να πανηγυρίζουμε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δεν εκτελείται σε κανένα επίπεδο. Δεν είναι να πανηγυρίζουμε το γεγονός ότι για τα περιφερειακά έργα και έργα προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το πρώτο τρίμηνο ήταν 0,05% απορροφητικότητα, το δεύτερο τρίμηνο 1,26% και το τρίτο τρίμηνο 1,99% απορροφητικότητα. Όπου το πρώτο τρίμηνο πες δικαιολογείται, ας πούμε, γιατί δεν έχουν εκταμιευτεί κλπ. Το τρίτο τρίμηνο όμως. Και δεν είναι να πανηγυρίζουμε για 10,2 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι είναι στο τρίτο τρίμηνο 10 εκατομμύρια, δεν είπατε, από εγγεγραμμένα 400 εκατομμύρια έργα, 10 εκατομμύρια έργα σε μία Αττική 3-4 εκατομμύριων κατοίκων, τα 10 εκατομμύρια έργα για το τρίτο τρίμηνο, που υποτίθεται ότι πια έπρεπε να ρολάρει το πράγμα, γιατί όταν λέμε έργα μιλάμε για διπλημμυρικά, μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για πράγματα τα οποία τα προβάλλατε στον προϋπολογισμό όταν τα βάλατε και ούτω καθεξής.
νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λέγεται. Εκτός πια και αν τα χρήματα που έχουμε εδώ πέρα, που τα παίρνουμε από τη φορολογία του ελληνικού λαού, δεν τα έχουμε. Τα έχουμε για να τα βάζουμε στην τράπεζα να βγαταίνουν. Υποτίθεται τα έχουμε για να κάνουμε έργο. Λοιπόν, και θέλω να αναφερθώ και εγώ στο κομμάτι, να κάνω έναν άλλο απολογισμό του προϋπολογισμού, να αναφερθώ στο κομμάτι της, της κοινωνικής πολιτικής, με βάση αυτά που είχατε εξαγγείλει εσείς πέρυσι τον Οκτώβρη. 2.700.000 ευρώ για δράση στέγασης και επανένταξης αστέγων. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Δράσεις για εξαρτήσεις και προαγωγή ψυχοκοινωνικής υγείας, 2.158.000 είχατε προϋπολογίσει. Δεν φαίνεται να έχουν δοθεί αυτά τα πράγματα, έχουν δοθεί κάποια πράγματα σε αντίστοιχα ιδρύματα όπως δίνανε και πριν. Πρόγραμμα καταγραφής και στήριξης γυναικών σε περιπτώσεις κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, 280.000 ευρώ. Δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει δοθεί τίποτα. Και δεν υπάρχει και μία πρόνοια, εάν δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε μόνοι μας, τουλάχιστον να επιχορηγήσουμε αντίστοιχες δομές Δήμων, γιατί σήμερα στην αντίστοιχη δομή του Δήμου Αθηναίων δεν δέχονται γυναίκες, γιατί δεν έχουν δυνατότητα να δεχτούν άλλες γυναίκες και δέχονται μόνο περιπτώσεις που είναι γυναίκες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ας πούμε. Λοιπόν, επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε περιπτώσεις που έχουν διακοπή λόγω ένδειας, 2.250.000, δεν ξοδεύτηκε. Πρόγραμμα σύντησης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με δήμους, δομές αλληλεγγύης, εκκλησία κλπ. 1 εκατομμύριο. Δεν γνωρίζουμε αν το κατά ποσά δεν φαίνεται κάπου. Συγγνώμη. Δεν φαίνεται κάπου στον προϋπολογισμό. Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιση στους πολίτες και παιδιά μέσω προγραμματικών συμβάσεων με νομικά πρόσωπα, 4.400.000 ευρώ, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ μέχρι το τρίτο τρίμηνο. Πιλωτικό προγραμματική γραμμή κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 350.000 ευρώ, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αυτός είναι ένας άλλος απολογισμός του προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να συζητάμε εδώ πέρα. Ο ένας τρόπος είναι να δούμε, εάν είμαστε καλοί διαχειριστές ενός δεδομένου πράγματος, τότε όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι καμία διοίκηση δεν διαφέρει, ότι η νυν διοίκηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να είναι διαφορετική από τη διοίκηση του γουρού. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, να πούμε ότι απλά διαχειριζόμαστε τους κωδικούς που έχουμε και ακόμα και στο επίπεδο της διαχείρισης, να με συγχωρείτε, αλλά από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013 και του 2012, υπολείπεστε κατά πάρα πολύ. Είσαστε κάτω από μισό, από το μισό, από την τότε εκτέλεση, αν το πάμε ως διαχειριστικό. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Και να πούμε ότι κάνουμε οικονομία και χαιρόμαστε γιατί κρατάμε τα λεφτά στην τράπεζα. Αυτό. Ο άλλος τρόπος είναι να πούμε αυτά που λέγατε εσείς πέρυσι στον προϋπολογισμό, ότι θέλετε να κάνετε πολιτική, ότι θέλετε να αλλάξετε ηθική πρόσωπο, ότι θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική, ότι θέλετε τα χρήματα των πολιτών, των φορολογούμενων, να διατεθούν στις ανάγκες των κατοίκων της Αττικής. Σε αυτό το επίπεδο να με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι απολογισμός. Πραγματικά. Ένα σημείο ακόμα. Δεν αναφέρεται καν μέσα. Αν είχαμε προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού λόγω capital controls μετά τον Ιούνιο, που είναι γνωστό παντού ότι υπάρχουν προβλήματα και δεν αναφέρεται καν μέσα εάν θα έχουμε προβλήματα που θα έχουμε λόγω της ρύθμισης που έκανε η κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο, που λέει ότι ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει. Μαζεύονται, θα μαζευτούν τα αποθεματικά όλα σε ένα λογαριασμό και ο Υπουργός Οικονομικών θα αποφασίζει αν και πόσα μπορούμε να σηκώσουμε. Δηλαδή, ούτε καν σε αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να πάμε ενάντια στην κυβέρνηση η οποία στραγγαλίζει τους δήμους, τις περιφέρειες κλπ. Ούτε καν σε αυτά να αναφερθούμε. Άλλη τοποθέτηση, κύριος Γουρός. Υπάρχει άλλος, όχι, κύριος Γουρός, τελευταίος ομιλητής. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, δεν είχα σκοπό να μιλήσω, παρόλο που έχω έτοιμο το σημείωμα, θα το καταθέσω όπως συνήθως κάνω για να μην χάνουμε χρόνο, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η αντιπολίτευση, πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι που σας κάνει αντιπολίτευση, που σας βάζει τα πράγματα στις θέσεις τους. Δεν είναι ζήτημα να σας κρίνουμε άσχημα, να σας βάλουμε καλό βαθμό. Απέναντίας στα 12 χρόνια εγώ, είτε σαν ομαρχιστά περιφερειάρχης, την αντιπολίτευση να άκουγα με ανοιχτά αυτιά. Και κάθε τι που λέγανε, το σημείωμα εγώ προσωπικά εδώ επάνω, και όταν την άλλη μέρα το πρωί κάναμε τη συνάντηση, οι υπεύθυνοι απαντούσανε στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων. Με βοηθήσανε χωρίς να τους το ζητήσω. Άρα λοιπόν και εσείς το ίδιο πρέπει να κάνετε. Το
πρώτο και το κυριότερο. Δεν θα μιλήσω ούτε με στοιχεία τα οποία συμφωνώ από όλους τους συναδέλφους. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα της διαχείρισης σε μια χρεοκοπημένη χώρα είναι γι' αυτό αναγκαίο. Όταν λοιπόν παραλάβαμε την περιφέρεια Αττικής το 2011, ήδη ήταν στον πρώτο χρόνο ολοκληρωμένο της χρεοκοπίας. Άρα λοιπόν να δίνετε κάποια ελαφρυντικά στο πώς διαχειριστήκαμε όλη αυτή την ιστορία χωρίς να έχουμε αναστολές. Στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι ουσιαστικότερο και το πολιτικό. Κυρία Κυπριανίδου είναι παρούσα. Θυμάστε τι έλεγε, όχι ο κύριε Κυπριανίδου, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος ο βουλευτής που είναι σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρεμένος κτλ. Στάση πληρωμών, μηδέν. Ενώ ξέρανε ότι επί 12 μήνες το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε αλλάξει τον νόμο, τον είχε αλλάξει μόνο για τους Δήμους, δεν είχε αλλάξει για τις περιφέρειες, με αποτέλεσμα αντί να πληρώσουμε οι υπόλοιπες νομαρχίες 28% πληρώσαν 18%. Με αποτέλεσμα να ζητάνε από εμάς 8 εκατομμύρια και εμείς είπαμε όχι. Αυτή ήταν μια πολιτική πράξη. Όπως ήταν και πολιτική πράξη ότι δεν υπογράψαμε τη μετάβαση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στο οποίο μας φιλοξενεί εδώ για να χρεωθούμε πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Ξοδεύανε 70 εκατομμύρια το χρόνο για το δικό δίκτυο και ζητάγανε από εμάς στα 5 χρόνια να έχουμε μόνο 60 εκατομμύρια. Ποιος τρελός θα μπορούσε να υπογράψει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές πράξεις ήταν ενήμερες όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και ήξερε πολύ καλά τι γινόταν. Βεβαίως, κάθε παράταξη έχει τη δική της ιδεολογική πλευρά, έχει τη δική της ιδεολογική πορεία, έχει τη δική της αντίδραση σε κάθε γεγονός. Αλλά δεν μπορείτε, κύριε Καραμάνο, πέρσι, πάρετε τα πρακτικά, δεν χρειάζεται να τα διαβάσω. Αυτά που λέγατε, ειλικρινά μου σηκώνει τη τρίχα. Ή δεν το ξέρετε καθόλου ή προσπαθούσατε να κάνετε προπαγάνδα. Προπαγάνδα πού? Στους αυτοδιοικητικούς που είναι εδώ μέσα 15, 20, 25 χρόνια. Τι ισόη προπαγάνδα? Δηλαδή είχε σιγαπεί. Δηλαδή κατηγορώ τώρα, λέω, την κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, σαν να λέτε ότι θα γίνετε μεθαύριο κυβέρνηση εσείς, θα λέτε γιατί δεν πήραν τόσους φόρους και τους παίρνετε εσείς. Μα αφού η χώρα είναι σε χρεοκοπία, ό,τι και να πει είναι λάθος. Το θέμα είναι εδώ να σταματήσει ο κατήφορος. Και ας πω και κάτι άλλο πολιτικό. Η Ελλάδα δεν είναι η τελευταία χώρα της χρεοκοπίας. Είναι και άλλες 8-9 χώρες. Ίσως θέλουν ορισμένα να κατεβούμε στην τελευταία θέση. Γι' αυτό λέω ότι ο κατήφορος δεν έχει τέρμα. Και να είστε ευτυχείς που έχουμε αυτό το αποθεματικό, φτάνει μόνο όταν θα το ζητήσετε να το επιστρέψουν. Γιατί αν δεν το επιστρέψουν, τότε θα είστε υπόλογοι. Γιατί το δούλεμα θα είναι διπλό τότε. Το δούλεμα θα είναι διπλό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω και άλλα να πω, δεν τα λέω, μην χάσουμε χρόνο. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, έτσι. Προς την παράταξη, ουδέν πρόβλημα. Και προς την κυρία Περιφερειάρχη. Ακολούθησε μια πολιτική, είχε τις εισηγήσεις από το κόμμα της, από την παράταξή της, το πρόγραμμα. Μετά όμως, δεν επιτρέπεται για ένα χρόνο να συνεχίζεται αυτή η παραφιλολογία. Είχατε 0,05 το πρώτο τρίμηνο, 1,20 το δεύτερο, 1,99. Εγώ σας εύχομαι το τελευταίο μέχρι 31 δεκάτου του 2015 να ξοδέψετε και 100 εκατομμύρια. Μπράβο θα σας πούμε. Αλλά όχι να κατηγορείτε εμάς ότι είχαμε απραξία και εσείς είστε έμπραχτοι πολλών και λόγων κτλ. Δεν στέκονται αυτά. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 μήνες το πρώτο τρίμηνο, γι' αυτό τώρα ζήτησα δεύτερο στο λόγο. Και κλείνω. Είχε ανέβει ο κύριος Καραμάνο και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Εδώ είναι αυτοδιοίκηση. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε κυβέρνηση. Είναι για την καθημερινότητα, είναι για την κοινωνία. Κανείς δεν δικαιούται. Ούτε η κυρία Δούρου, ούτε κανείς από εδώ μέσα να επέρεται ότι εμείς έχουμε καλύτερο όνειρο. Γιατί αν θα μείνουμε με τα όνειρα, τότε τη βάψαμε όλοι μαζί. Ο κύριος Καραμάνος. Προσέχουμε πάρα πολύ την κριτική η οποία γίνεται από την αντιπολίτευση. Και επίσης φροντίζουμε να υπάρχουν συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, πρωτόγνωρα απόλυτης διαφάνειας και ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψέγος σε ό,τι αφορά την τήρηση των διαδικασιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών όπως τις προωθούμε.
Νομίζω ότι όλες οι κριτικές οι οποίες εστιάζουν σε τέτοιο ζήτημα, κύριε Καράμπελα, νομίζω ότι δεν είναι εύστοχες. Διότι ξέρετε, και μου κάνει εντύπωση, κύριε Καράμπελα, το να φτάνετε στο σημείο να αμφισβητείτε πράγματα για τα οποία έχετε την απόλυτη ενημέρωση. Σημείωσα ότι αναφέρατε ότι δεν ξέρω αν παίρνουμε και αυτό το επιτόκιο που ανέφερα εγώ, ότι παίρνουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, το 3,16. Είπατε ότι δεν ξέρετε αν το παίρνουμε. Και έκανα πολλά, αν καταφεύγουμε σε τέτοιου τύπου επιχειρήματα, τότε πραγματικά αναρωτιέμαι, παρότι λαμβάνουμε υπόψη την αντιπολίτευση και όλη τη την κριτική, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι τι προσφέρουν. Και σας λέω ότι για αυτό το ζήτημα έχετε υποβάλει ερώτηση. Έχετε πάρει πλήρη απάντηση. Έχετε, επειδή έχετε ζητήσει όλα μα όλα τα στοιχεία, όλα μα όλα τα έγγραφα στη διάθεσή σας. Και ανάμεσα σε αυτά τα έγγραφα είναι και το έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος, το οποίο λέει ότι παίρνουμε σε ετήσια βάση 3,1669%. Το έχετε αυτό το χαρτί στα χέρια σας και λέτε ακόμα ότι δεν ξέρετε αν παίρνουμε αυτό το επιτόκιο. Εγώ λοιπόν αυτό το χαρτί το καταθέτω και στα πρακτικά για να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Τελεία και παύλα. Θα είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο, κύριε Καράμπελα, και τουλάχιστον έπρεπε να το επισημάνετε ότι έχετε έστω μία μερική αμφιβολία για το μέλλον. Μην αμφισβητήσετε. Κύριε Καράμπελα, γιατί διέκοψα. Κύριε Καράμπελα, δεν σας διέκοψα και απαριθμώ επιχειρήματα. Παρακαλώ, ακούστε τα και θα απαντήσετε. Πάρτε το λόγο να κάνετε δεύτερη ομιλία, δεν θα σας απαντήσω. Πάρτε το λόγο να κάνετε δεύτερη ομιλία. Εγώ απαριθμώ επιχειρήματα και καταθέτω στοιχεία. Το δεύτερο ζήτημα. Αναφέρομαι στον κύριο μας Μουσογιαννάκη, ο οποίος είπε ότι το 70% των εσόδων είναι φόροι και τέλη. Φόροι και τέλη, όντως έτσι το γράφει ο κωδικός του κράτους, έτσι ονομάζεται, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δίνουμε απόλυτη ανάλυση σε κάθε κωδικό, θα έπρεπε να έχετε προσέξει ότι το συντριπτικό ποσοστό αυτού του κωδικού, των εσόδων δηλαδή της περιφέρειας, και αυτό πρέπει να ξέρουμε, είναι τα έσοδα από τα τέλη μεταβίβασης. Αυτό είναι. Είμαστε εναντίον του να εισπράττει η περιφέρεια έσοδα από τα τέλη μεταβίβασης των οχημάτων. Και αυτό είναι ένδειξη της αντιλαϊκότητας του προϋπολογισμού, το ότι εισπράττουμε αυτά τα έσοδα. Είναι δυνατόν? Και ανέφερε επίσης ο κύριος Μανουσογιαννάκης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα όσα αναφέρθηκαν, γιατί θα χρειαζόμουν πάρα πολύ χρόνο για να απαντήσω και θα μπορούσα να απαντήσω σε ένα προς ένα κυριολεκτικά σε σχέση με αυτά. Αλλά θα αναφερθώ μόνο στα πιο χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αναφέρει ο κύριος λοιπόν Μανουσογιαννάκης ότι δώσαμε στην κυβέρνηση 80 εκατομμύρια ευρώ και μας κατηγορεί ότι είμαστε και θρασείς, έχουμε και θράσος. Με συγχωρείτε, πού είδατε αυτό το πράγμα? Πού είδατε να έχουμε δώσει στην κυβέρνηση 80 εκατομμύρια ευρώ? Εμείς μεταφέραμε τα αποθεματικά μας στην Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με απόλυτα διαφανείς και σύνομες διαδικασίες, όλες μία προς μία, και είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος και σας είπα και τα αποτελέσματα. Πού υπάρχει αντίρρηση σε αυτό? Υπάρχει αντίρρηση? Μήπως πρέπει να τα πάρουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος τα αποθεματικά και από αυτά τα επιτόκια και να τα πάμε κάπου αλλού? Αν κάποιος το ισχυρίζεται, ας πάρει το λόγο να πει ότι ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό τα αποθεματικά να είναι τοποθετημένα σε άλλες τοποθετήσεις. Ας πάρει το λόγο και από το μικρόφωνο εδώ, ας προσάγει επιχειρήματα, αν υπάρχουν τέτοια επιχειρήματα. Να αναφέρω επίσης, στον κύριο Μανουσογιαννάκη αναφέρθηκα, κύριε Σγουρέ, στον κύριο Μανουσογιαννάκη αναφέρθηκα. Και φτάνω στο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών, για την οποία είπατε ότι και εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Και ότι αύριο έχουμε πάλι θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για αυτό το ζήτημα. Φυσικά έχουμε θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και το 92% των μαθητών με τα στοιχεία προ 3 εβδομάδων να μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση.
Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο στοιχείο. Όποιος θέλει επίσης μπορεί να πάρει τα χαρτιά δημοσιευμένα είναι και να τα αμφισβητήσει. Αλλά αυτό υπάρχει και έγινε. Και η σύγκριση με το παρελθόν είναι οφθαλμοφανέστατη. Το ότι έχουμε, συνεχίζουμε τη διαδικασία είναι διότι ορισμένα από αυτά τα παιδιά μεταφέρονται μέσω παρατάσεως συμβάσεων, ένα μικρό ποσοστό, και πρέπει και αυτό ισχύει μέχρι 28 Δευτέρου και πρέπει και αυτό να το τακτοποιήσουμε και να το διασφαλίσουμε. Και γι' αυτό εργαζόμαστε συνεχώς, προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, το παραμικρό κενό. Και να καλύψουμε ακόμα και αυτά τα όποια κενά τα οποία υπάρχουν. Θα έρθει και για αυτό το ζήτημα ο απολογισμός και πιστεύω θα είναι πάλι όπως όλα άκρος κατατοπιστικός και τεκμηριωμένος. Τέλος, σε ό,τι αναφερθήκατε στο διπλογραφικό. Μάλλον όχι. Να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα της απορροφητικότητας. Είπα ότι ο συντελεστής ο οποίος υπάρχει, αυτό το 1,99, το οποίο προκύπτει από τον τρόπο που το ζητάει το Υπουργείο να υπάρχει αυτός ο συντελεστής, είναι λάθος κατά την άποψή μου και τεκμηρίωσα γιατί είναι λάθος και δεν είναι η πραγματική απεικόνηση. Είπα ότι είναι οδηγεί, δείχνει ένα πλασματικό μέγεθος. Οι επενδύσεις από ίδιους πόρους ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε 10 εκατομμύρια ευρώ περίπου και θα κλείσουν όσο περίπου πέρσι ή και τις προηγούμενες χρονιές. Να σας ενημερώσω ότι τα ποσά αυτά είναι γύρω στα 16 έως 20, 22 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκεί θα πλησιάσουμε και φέτος. Εκεί θα πλησιάσουμε ή θα είμαστε πάνω από εκεί και φέτος. Σε αυτή την πορεία είμαστε. Άρα, ας μην χρησιμοποιούμε έναν πλασματικό συντελεστή, γιατί οι μόνες εικόνες τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε είναι πλασματικές. Όμως θα αναφερθώ και επί της ουσίας στο ζήτημα αυτό και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Και να πω ότι εμείς, κατά τον πρώτο χρόνο από τότε που αναλάβαμε, από το Σεπτέμβριο του 2014, το κεντρικό μας μέλημα είναι να εξορθολογήσουμε την άσκηση της διοίκησης. Και αυτό συνεπάγεται καταρχήν τη διαπίστωση και την καταγραφή των αναγκών και αυτό κάναμε σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής και κατόπιν την εκπόνηση όλων εκείνων των πολιτικών που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τους. Αυτό κάναμε με τα έργα. Συγκεντρώσαμε τις ανάγκες και φτιάξαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα ύψους σε όρους προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αρχίζει να υλοποιείται. Και θέλω να πω ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε 57 δημοπρατήσεις έργων και μελετών. Το πρόγραμμα ψηφίστηκε στις αρχές Ιουλίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μπαίνει πλέον στην τροχιά της υλοποίησης. Όπως λοιπόν όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, δεν πρόκειται για κάποια εύκολη διαδικασία ή για μια διαδικασία που μπορεί να γίνει με έναν αυτόματο πιλότο, πρόκειται για σοβαρές και συλλογικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν χρόνο και παράλληλα απαιτούν ανάληψη σοβαρών ευθυμνών, διότι οι αποφάσεις της Περιφερειακής Αρχής έχουν και πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δρομολογούν ενέργειες, οι οποίες, αν είναι λάθος, είναι δύσκολα ανακλητές ή έχουν κόστος αν πρέπει να ανακληθούν τόσο για το Δημόσιο Ταμείο όσο και για τους πολίτες. Συνεπώς, το έργο της Περιφερειακής Αρχής, ειδικά σε αυτό το ζήτημα των επενδύσεων, δεν μπορεί να κριθεί στον πρώτο ένα χρόνο, αλλά θα κριθεί συνολικά. Θα φαίνεται σιγά-σιγά και βέβαια σε βάθος πενταετίας θα έχει ολοκληρωθεί. Και θα κριθεί, αν μου επιτρέπετε, με βάση δύο κριτήρια. Πρώτον, την ποιοτική απορροφητικότητα και το πώς αυτή μεταφράζεται σε κοινωνική προστιθέμενη αξία. Διαφορετικά το να παραθέτουμε νούμερα που δεν αντιστοιχούν μάλιστα και σε πραγματικά μεγέθη, σε πολύ περισσότερο βαθμό δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και δεν εξυπηρετούν τίποτα παρά μια, θα έλεγα, στρεβλή απεικόνηση της πραγματικότητας. Συνεπώς, συμπερασματικά θα ήθελα να πω και να σας διαβεβαιώσω και αυτή είναι και η ιστορία του διπλογραφικού, δηλαδή ο αγώνας τον οποίο κάναμε για να εισαχθεί το διπλογραφικό και να έχουμε πια στοιχεία με βάση το διπλογραφικό. Είναι ένας αγώνας κατά της συσσωρευμένης εδώ και πολλές δεκαετίες γραφειοκρατίας προκειμένου να εφαρμόσουμε προγράμματα και και πολιτικές υπέρ της κοινωνίας και των πολιτών. Έναν αγώνα τον οποίο το δίνουμε κάθε μέρα για να αντιμετωπίσουμε παθογένειες που κατατρώνε τη λειτουργία του δημοσίου, μία επιτρέποντας την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών μας. Σε αυτή την πορεία είμαστε δεσμευμένοι και σε αυτή την πορεία θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Σε πληροφορία το πρώτο θέμα, έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού Β' τριμήνου 15 υπέρ. Κατά.
Κατά είναι η Αττική, 180 μοίρες η Αττική αλλάζει πρόσωπο, η Ελληνική Αυγή, ο κύριος Τζίμερος, η Λαϊκή Συσπήρωση, η κυρία Κουτσούμπα, η κυρία Νικολινάκη και ο κύριος Μαντάς, Λευκό, η κυρία Βασιλάκη και η κυρία Ράικο, κατά πλειοψηφία εγκρίνεται τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015. Έκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015 σε ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Κατά είναι η Αττική, η 180 μοίρες η Αττική αλλάζει πρόσωπο, η Ελληνική Αυγή, η κυρία Κουτσούμπα, ο κύριος Μαντάς, η κυρία Νικολιδάκη. Κατά πλειοψηφία γίνεται Λευκό, η κυρία Βασιλάκη, η κυρία Ράικο. Κατά πλειοψηφία γίνεται δεκτή, εγκρίνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015. Στο τρίτο θέμα της σημερινής διάταξης, έγκριση σκοπιμότητας κατά πάγιες για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων και των ολικιστήριων των κτηρίων που στεγάζονται υπό τελικές διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και διευθύνσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, συνολικού ποσού 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνει ο ΦΠΑ ο κ. Καραμάνος. Θα μου επιτρέψετε να πω ως εισήγηση με την ιδιαίτερη επισήμανση ότι ο προϋπολογισμός είναι ο ίδιος με τον περσινό. Υπάρχει ερώτηση. Τοποθέτηση. Σε ψηφοφορία εισήγηση. Σας ρώτησα, τοποθέτηση είναι ότι όχι. Ελάτε κυρία Γεννογέννη. Επανειλημμένα η διοίκηση φέρνει θέματα τέτοιου είδους που δεν είναι σαφή παρά τις παρατηρήσεις που κάθε φορά κάνουμε. Είναι, θεωρούμε, προκλητική και απαξιωτική για το Περιφερειακό Συμβούλιο στάση αυτής της διοίκησης. Θα ψηφίσουμε Λευκό στο θέμα. Σε ψηφοφορία εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Λευκό η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Μαντάς. Κατά πλειοψηφία γίνεται δεχτή εισήγηση.